Σήμερα η ΠΕΚΑΜ αποχαιρετά με σεβασμό το Λάζαρο Κυρίτσι, ιδρυτικό μέλος της ΠΕΚΑΜ και ψυχή του Μουσείου Μακρονίσιωτών, τον πρωτοπόρο αγωνιστή, τον μαχητή, το σύντροφο που έταξε σκοπό τη ζωή του να θροπέψει ο άνθρωπος. Και έτσι η ζωή του έγινε ξεχώριστη από τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ωστόσο, δεν τον αποχωριζόμαστε. Η αλήγιστη της ταξικής πάλης είναι πάντα παρόντες μαζί μας. Έχουμε οδηγητή τις μεγάλες παρακαταθήκες του από την νεανική του ζωή, από τη δράση του στην αντίσταση. Από την αλήγηστη στάση του και δράση στο αέτο, το κόκκινο τάγμα της Μακρονίσου. Από τις φυλακίσεις, στα μπουντρούμια της Μπουμπουλίνας, στη Χούντα των Συνταγματαρχών, έχουμε τους αγώνες του για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Όταν μιλούσε για την αντίσταση, αλλά και τη ζωή στην κόλαση της Μακρονίσου, είχε μοναδικό τρόπο να περιγράφει γεγονότα, μεταλαμπαδεύοντας την αισιοδοξία της κομμουνιστικής αγωνιστικής ζωής κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ο Λάζαρος Κυρίτσης δεν ήρθε να ζήσει απλά και να πεθάνει. Ήρθε να μείνει για πάντα μαζί μας δύο μήνες πριν σε προχωρημένη ηλικία ήρθε στο μουσείο με την Αγλαία και μίλησε σε επισκέπτες του μουσείου με τον ξεχωριστό δικό του τρόπο. Η χαρά του ήταν μεγάλη όπως χαιρόταν κάθε φορά που του δίνονταν η ευκαιρία να το κάνει ιδιαίτερα όταν βρισκόταν ανάμεσα σε νεολαίους τους οποίους ξεδιψούσε τη δίψα τους για να μάθουν την αληθινή ιστορία του λαού μας. Ο Λάζαρος Κυρίτσης είναι από τα μεγέθη εκείνα που εμπνέουν και παιδαγωγούν γενιές και γενιές. Μεγέθη που ήρθαν, που ζούσαν το σήμερα με το βλέμμα στο αύριο. Ο Λάζαρος Κυρίτσης είναι ένας από τους χιλιάδες και χιλιάδες που κοσμούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Από αυτούς που δικαιώνουν τους αγώνες της εργατικής τάξης η ψυχή του ριζωμένη στην καλυτέρευση της κοινωνίας με το απαράμιλο ήθος του ως άνθρωπος, ως οικογενειάρχης, με την περηφάνεια του αταλάντευτου μέλους του κόμματος, με τον εμπνευσμένο λόγο του για τα μαρτύρια της Μακρονήσου, με το μεγαλείο της ψυχής του, να μην εκδικείται. Εκεί, στον ταχάο της Μεσογείου, όπου η αστική τάξη με τα κόμματά της, μαζί με τον αγγλοαμερικάνικο υπεριαλισμό συναποφάσισαν να διαλύσουν στο άγριο έδαφος της Μακρονίσου, με το σωματικό πόνο, με τη βία, με το ψυχικό πόνο, την πίστη των κομμουνιστών και κομμουνιστριών. Εκεί που οι Μακρονησιώτες νίκησαν ακόμη και το θάνατο δεν τον αντιμετώπισαν με σκυμμένο κεφάλι, αλλά ως αντίπαλο που δεν μπορούσε να τους λυγίσει. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, γιατί ήταν κομμουνιστής. Άνθρωπος συνώνυμο των αγώνων, των θυσιών του Κομμουνιστικού Κόμματος με την άκρα τη συνέπεια, την ευθυκρισία, την αίσθηση του υψηλού χρέους, τη διαρκή και ασταμάτητη δράση του. Χαρίσματα που απλόχερα τα μοίραζε με εκείνο το χαμόγελο της αγάπης. Το χαμόγελο του Μακρονησιώτη. Και όπως λέει ο Ρίτσος, ένα μεγάλο παράνομο χαμόγελο αντιφεγγίζονταν από στόμα σε στόμα. Ετούτο το χαμόγελο του κομμουνιστή. Ένα παράνομο χαμόγελο σιωπηρό ετούτο το χαμόγελο του κόσμου. Οι περγαμινές του αγώνα του σύντροφου Λάζαρου γράφτηκαν με την ακούραστη και πρωτοπόρα κομμουνιστική στάση ζωής του. Ήταν στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας και δράσης της ΠΕΚΑΜ, από τα απλά και καθημερινά, όπως η βάρδια για τη λειτουργία του μουσείου μέχρι τη σταθερή παρουσία του σε κάθε δραστηριότητα που είχε έχει το σωματείο. Ήταν πάντα μπροστά στις διεκδικήσεις να διατηρηθεί μακρόνισος ως τόπος ιστορικής μνήμης και να απαλλαγεί από τους καταπατητές της, να ανοίξουν τα αρχεία του στρατού και να φανεί η ιστορική αλήθεια της φαγής της Μακρονίσσου. Πάνω απ' όλα όμως ήταν η συμβολή του στη διάδοση της ιστορικής αλήθειας στη νέα γενιά ήταν μοναδικός ο τρόπος να εξιστορεί τα γεγονότα της Μακρονήσου και της Χούντας και όχι μόνο για τη φρίκη των βασανιστηρίων, αλλά και τη δύναμη και την εφευρετικότητα των αγωνιστών φυλακισμένων, των ανθρώπων που πίστεψαν στα ανώτερα ιδανικά του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Ιδανικά για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν ένα ζεστό ψωμί στο τραπέζι, για να μπορούν να χαμογελάνε. Με ο λόγος και οι αφηγήσει του για τη σφαγή των 350 παλικαριών που τα βούλιαξαν στη βραχονισίδα Σαν Τζόρτζιο. Αγαπητέ, ακριβέ μας σύντροφε Λάζερε, είμαστε περήφανοι που σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε για την παρακαταθήκη που μας αφήνεις με τη στάση ζωής σου θα σε πάντα μαζί μας, σε κάθε ομιλία, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε πορεία, θα μας κρατάς το χέρι, γιατί είσαι ένας φάρος που φωτίζει το δρόμο μας και τους αγώνες που θα είναι σκληροί και δύσκολοι. Όμως εμείς έχουμε το παράδειγμά σου και παίρνουμε θάρρος και ορμή για να έρθουν αυτά που εσύ πάλεψες ως κομμουνιστής. Θερμά συλληπιτήρια από την Μπεκάμ στην υπέροχη οικογένειά σου, που ήταν πάντα δίπλα σου. Ευχαριστώ.